Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Φιλωτίου, τον Ηλία Ορφανό. Coach, επιστρέψτε στην έδρα σας, όχι με το επιθυμητό αποτέλεσμα, 0-2 ήττα. Τι δεν πήγε καλά και δύο λόγια για την παρουσία του κόσμου που έδωσε φροντερό παρόν. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία για μένα είναι αυτό που βλέπετε απέναντι. Η συμμετοχή του κόσμου και η επιστροφή στην έδρα, όπως είπες. Αυτό είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για μας. Αυτό που μέτρησε σήμερα ήταν οι απώλειες που είχαμε, δύο παιχτών. Εδώ σε αυτήν την κατηγορία, κακά τα ψέματα, αν λείπουν δύο παίχτες κλειδιά, δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για μένα ήταν ο Απόστολος ο Μουστάκης στον χώρο του κέντρου, ο Στριοβάτης στο αμυντικό χάπ που έχω, πρώτη μπάλα και ανάπτυξη παιχνιδιού που έλειπε, και ένας άλλος πολύ γρήγορος που είχαμε, τον Βρισσόντο Σάντε, οι οποίοι για επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν ήταν στην ομάδα. Είχαμε και κανένα δυο ψηλοτραυματίες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε σήμερα. Άλλο, όπως είχα πει και στις δηλώσεις μου, το ξέρετε πολύ καλά, το ακούσατε, σε στιμένα θα κριθεί. Το ένα στιμένο ήταν το πέναλτι και το άλλο το φάουλ το γρήγορο που έγινε και αδράνησε η άμυνά μου. Αλλά έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας, θα βελτιωθούμε. Έχουμε υλικό, πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω και κακά τα ψέματα εδώ δεν είναι επαγγελματισμός. Είναι τελείως ερασιτεχνικό σωματείο το Φιλώτη, το οποίο αν λείπουν ένας και δύο παίκτες και τρεις παίκτες, τότε έχει πάρα πολύ μειονέκτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.